Είναι εντάξει. Το ανοίξετε εσείς. Να σας καλημερίσω και επίσημα να σας καλωσορίσω σε αυτές τις συναντήσεις που ξεκινάνε από σήμερα. Για τρεις Κυριακές θα είμαστε παρέα. Με στόχο να συζητήσουμε και κυρίως να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς για αυτό που λέμε παραδοσιακή μουσική, πώς λειτουργεί, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, από πού έρχεται, πού βρίσκεται σήμερα, πού πηγαίνει, πού μπορεί να πάει ίσως στο μέλλον και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που λέμε στα δικά μας δηλαδή, στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Η πρώτη συνάντηση σήμερα επικεντρώνεται σε αυτό που έχω ονομάσει εισαγωγή στο νόημα της παραδοσιακής μουσικής. Θα έλεγα ότι είναι πολλοί ελέφαντες σε ένα Volkswagen, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα βέβαια, που όπως καταλαβαίνετε θα μπορούσε να αποτελέσει το θέμα ολόκληρης σειράς σεμιναρίων και όχι απλώς μιας συνάντησης. Θέλω όμως κυρίως μέσα από αυτό που λέμε ότι η επιστήμη είναι η των ονομάτων επίσκεψης, δηλαδή συζητώντας και μοιραζόμενος μαζί σας κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με τους όρους παραδοσιακό, λαϊκό, folklore, ethnic, θέματα που τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια ακούγονται και που υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση γι' αυτά, να προβληματιστούμε και να θέσουμε θέματα ανοιχτά για συζήτηση και για περαιτέρω σκέψεις στον καθένα για το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτού που λέγεται παραδοσιακή μουσική. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας συνάντησης, ενώ την επόμενη Κυριακή θέμα μας θα είναι κυρίως η ελληνική παραδοσιακή μουσική με έμφαση στο περίφημο θέμα της διαχρονικότητας. Τελικά, τι είναι αυτή η διαχρονικότητα? Είναι απλώς ένα ιδεολόγημα, κάτι που ισχυρίζονται οι λεγόμενοι ελληναράδες και όλοι οι αρχαιόπληκτοι και προγονόπληκτοι που τόσο πολύ κατά καιρούς έχουν ταλαιπωρήσει την ελληνική διανόηση, ή είναι κάτι που αποτελεί μια πραγματικότητα στο μέτρο που η επιστήμη και η έρευνα πλέον φέρνουν στην επιφάνεια στοιχεία αντικειμενικά πάνω στα οποία μπορούμε να προβληματιστούμε και να έχουμε και εμείς πια να αποκτήσουμε μια σχέση με αυτή την αλυσίδα που φτάνει ως τις μέρες μας. Αυτό είναι το θέμα της δεύτερης συνάντησης, την ερχόμενη Κυριακή, και θα καταλήξουμε με ένα μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα, μια πρώτη μουσική περιήγηση στον ελληνικό χώρο, μιλώντας για αυτό που ονομάζω μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Δηλαδή, ποιες είναι οι μεγάλες περιοχές της ελληνικής μουσικής, οι δύο μεγάλες κυρίως, δηλαδή στεριά και θάλασσα, η στεριανή και η θαλασσινή μουσική, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε μεγάλου αυτού χώρου και στη συνέχεια να μπούμε σε ειδικότερες περιοχές, περνώντας από αυτό που θα ονομάσουμε στη δεύτερη συνάντησή μας ελληνική μουσική γλώσσα, κατά αναλογία με την γλωσσολογία, να δούμε ποιες είναι οι ελληνικές μουσικές διάλεκτοι και από τις ελληνικές μουσικές διαλέκτους να περάσουμε σε αυτό που λέμε ιδιώματα, επιμέρους δηλαδή ιδιώματα, και ακόμη πιο μέσα στα μουσικά ιδιόλεκτα. Ο στόχος μας είναι ακριβώς να εξασκηθούμε ότι στον τρόπο με τον οποίο θα μάθουμε να προσεγγίζουμε την παραδοσιακή μουσική, να έχουμε τη δυνατότητα αυτού που λέμε zoom in και zoom out. Δηλαδή να μπορούμε να πηγαίνουμε από το γενικό στο ειδικό, να μπαίνουμε όσο το δυνατόν πιο μέσα στα πράγματα, αλλά να μπορούμε ταυτόχρονα να παίρνουμε και αποστάσεις ώστε να τοποθετούμε αυτό το ειδικό μέσα σε ένα γενικότερο κοινωνικό, ιστορικό και ανθρωπογεωγραφικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την μεγάλη περιοχή που λέγεται Μεσόγειος, Βαλκάνια και ευρύτερη ανατολική περιοχή που ξεκινάει
από την Μεσόγειο και την Ευρώπη και φτάνει ως την Ινδία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά δηλαδή αυτής της περιοχής, μέσα στην οποία εντάσσεται και ανήκει και η ελληνική μουσική παράδοση. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο των τριών συναντήσεων και στην προσπάθεια αυτή θα σας δώσω επίσης από την ερχόμενη φορά μια βιβλιογραφία, την οποία και θα προσπαθήσουμε να την δούμε και κριτικά. Και θα φέρνω και κάποια από αυτά τα βιβλία, ώστε και εσείς να μπορείτε να τα βλέπετε εδώ και στο διάλειμμα. Και βέβαια το τεράστιο θέμα, το οποίο είναι η δισκογραφία και πώς κανείς μπορεί να βρει κάποιες πηγές ηχητικές δισκογραφικές. Ελπίζοντας ότι θα καταλήξουμε να σας δώσω το κίνητρο να περάσετε από τη βιβλιογραφία και τη δισκογραφία στο πρωτογενές υλικό. Γιατί αν είναι κάτι τελικά που επιδιώκουν αυτές οι συναντήσεις, είναι να μας δώσουν τη δυνατότητα να πάμε και να ψάξουμε αυτές τις μουσικές, τις παραδοσιακές μουσικές, στην πηγή τους. Και η πηγή, μην νομίζετε ότι είναι τόσο μακριά, είναι πάντα κάποια απομακρυσμένα έτσι, χωριά της Ελλάδας όπου πηγαίνουμε και κάνουμε μουσικές ανασκαφές. Όπως δυστυχώς κατά καιρούς έχουμε καταλήξει να λειτουργούμε εμείς οι μουσικοί ερευνητές και οι εθνομουσικολόγοι. Η παραδοσιακή αυτή μουσική, η μουσική παράδοση μπορεί να είναι και δίπλα μας και πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα μπορώ να σας πω βρίσκει κανείς σε κάποια υπόγεια πολυκατοικίας και σε κάποιες γωνιές της Αθήνας ή σε κάποιους συλλόγους εσωτερικών μεταναστών ή ακόμη και σε κάποιες περιοχές του ελληνισμού, σε κάποιες της Διασποράς. Πρέπει να σας πω ότι τις καλύτερες ηχογραφίες καρπάθικης μουσικής τις έκανα στην Αυστραλία, όπου ακριβώς διασώζονται πυρήνες παλαιότερης μουσικής παράδοσης. Να ψυχανεμιστούμε λοιπόν και να ανοίξουμε έτσι τα μάτια μας και τα αυτιά μας, ότι ψάχνοντας γύρω μας αυτό που θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε, όχι ως μουσική εκτέλεση, αλλά ως μουσική πράξη, ως μουσικό βίωμα, ως μουσική επιτέλεση, θα σχολιάσουμε λίγο αυτόν τον όρο, και ότι τελικά είναι μια μουσική που καταλήγει να είναι μουσική ταυτότητα. Αν είναι δηλαδή κάτι που θέλω να προβληματιστούμε μέσα από αυτές τις συναντήσεις, είναι τι σημαίνει τελικά μουσική ταυτότητα, πώς βιώνεται μια μουσική ταυτότητα, και ίσως να αναρωτηθούμε και ποια είναι και η δική μας σήμερα μουσική ταυτότητα του καθένα σε σχέση με το χώρο του, με τις εμπειρίες του, με την παιδεία του, με τις καταβολές του και πώς τελικά μπορούμε εμείς να τοποθετηθούμε ως σύγχρονοι και σημερινοί άνθρωποι μπροστά σε αυτή τη μουσική Βαβέλ που μας περιβάλλει και που ακριβώς έρχεται για άλλη μια φορά να μας θυμίσει τον πύργο της Βαβέλ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός για να τιμωρήσει, τιμώρησε με πολυγλωσία. Δηλαδή, ο καθένας να μιλάει τη δική του γλώσσα, τον δικό του ήχο, βλέπει τη δική του μουσική, σε σημείο ώστε πια να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, μεταξύ τους, και να δημιουργείται αυτό το χάος. Και με αφορμή αυτό να σας θυμίσω και ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που αν δεν το έχετε διαβάσει, έτσι διαβάστε το, είναι η περίφημη Βαβυλωνία του Περικλή Βυζαντίου, που για άλλη μια φορά μας παραπέμπει στον πύργο της Βαβέλ και που μας θυμίζει ότι και η ίδια η Ελλάδα πριν 150 χρόνια περίπου, 180 χρόνια, ήταν και αυτή μια Βαβέλ με την έννοια της πολυγλωσίας. Δηλαδή, όταν έγινε το περίφημο Ελλαδικό κράτος, άλλη μια πονεμένη ιστορία, όταν έγινε λοιπόν αυτό το περίφημο Ελλαδικό κράτος, ο Κρητικός με τον Μακεδόνα, με τον Πόντιο, με τον Ηπειρώτη, δεν μπορούσαν καν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Γιατί είχαν μια τελείως διαφορετική γλώσσα. Αντίστοιχα λοιπόν, αν όπου μπροστά στο γλώσσα βάλουμε το μουσική, βλέπουμε ότι αυτό ισχύει και για την μουσική γλώσσα. Και να αναρωτηθούμε τι γίνεται πλέον στην εποχή μας, όπου πλέον η μουσική αυτή γλώσσα περνάει σε μια κοινή γλώσσα,
να αναρωτηθούμε τι γίνεται σε σχέση με αυτή την παγκοσμιοποίηση και το καμπανάκι που μας χτυπάει και η UNESCO και οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με, με τη γλώσσα και τον πολιτισμό γενικότερα, ότι μέχρι το 2020 θα έχουν εξαφανιστεί περίπου 2.000 γλώσσες και διάλεκτοι σε όλο τον πλανήτη. Και ότι σε λίγα χρόνια τελικά θα έχουν μείνει γύρω στις 40 με 50 μόνο γλώσσες, και, γλώσσες, ούτε καν διάλεκτοι. Άρα λοιπόν, επίσης να προβληματιστούμε για το γεγονός ότι σήμερα σχεδόν το 60% με 70% του πλανήτη καταλαβαίνει και συνεννοείται σε μία γλώσσα, στα αγγλικά, και σε λίγο η γλώσσα αυτή και μέσα από το διαδίκτυο θα είναι η επίσημη γλώσσα πλέον κάθε και της νεότερης γενιάς. Όπως ό,τι έκανε δηλαδή κάποια στιγμή η τηλεόραση, καλείται σήμερα να το κάνει το διαδίκτυο πολύ πιο άμεσα στο πέρασμα από τη μία γενιά στην άλλη. Άρα δηλαδή να προβληματιστούμε πώς μέσα σε αυτό το σύγχρονο τοπίο που διαμορφώνεται θα διασωθούν, αν θα διασωθούν και πώς θα διασωθούν, αυτό που λέμε ταυτότητες και τοπικοί πολιτισμοί. Αυτό που λέμε ιδιαίτερη ταυτότητα του καθένα και κακά τα ψέματα, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα κάθε ταυτότητας είναι η μουσική. Γιατί η μουσική ακριβώς, όπως θα δούμε, ξεπερνάει την μονοσημεία της γλώσσας και είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και πιο ουσιαστικό μέσα από την προσπάθεια του ανθρώπου να εκφραστεί και να επικοινωνήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος αυτών των τριών συναντήσεων. Και επειδή ακριβώς όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο να ξεκινάει κανείς από τους ίδιους τους όρους, το θέμα μας σήμερα είναι εισαγωγή στο νόημα της παραδοσιακής μουσικής και ας ξεκινήσουμε από τον όρο μουσική. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, πάντα έτσι σοφοί, είναι αυτοί που έδωσαν τον όρο μουσική από τα αρχαία ελληνικά. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι από τα αρχαία ελληνικά ο όρος αυτός πέρασε, όπως γνωρίζετε, σχεδόν στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Δηλαδή, ο όρος μουσική προέρχεται σε όλες τις γλώσσες, μουσικά, μουζίκ, από την αρχαία ελληνική ρίζα, είναι δωρική ρίζα, που τη ρίζα «μο», που σημαίνει «ερευνώ», «ζητώ να μάθω». Είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συνδέσει πολύ συμβολικά τη μουσική με αυτή τη ρίζα που σημαίνει «έρευνα», σημαίνει «ψάξιμο». Από την ίδια ρίζα, αυτό το «μο», βγαίνει το μυστήριο, ο μύστης και η μύηση. Άρα, η μουσική τελικά είναι μια μύηση. Είναι μια μύηση στα καλά και συμφέροντα, όπως λέγανε, τις ψυχές και τη σώμαση, όπως γράφει ένας από τους αρχαίους Έλληνες θεωρητικούς. Και ο Αριστόξενος λέει «ουκ έστι πράξης εν ανθρώπης ή της άνευ μουσικής τελείται». Δηλαδή, τελικά, η μουσική μπαίνει σε όλες τις πράξεις της ανθρώπινης ζωής. Μύηση, λοιπόν, μο, ερευνώ, ζητώ να μάθω. «Έστι δε που ημέν σώματι γυμναστική, η δε επί ψυχή μουσική», λέει ο Πλάτων. Για το σώμα η γυμναστική, για την ψυχή η μουσική. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λέγοντας οι αρχαίοι μουσική, εννοούσαν το σύνολο των επιδόσεων σε όλες τις, σε αυτό που λέμε σήμερα, καλές τέχνες. Δεν είναι τυχαίο ότι καμία από τις μουσες, από τις εννέα μουσες, δεν είναι αποκλειστικά μουσα αυτού που λέμε μουσική σήμερα, με την έννοια της τέχνης. Η μια είναι του χορού, η άλλη είναι της λυρικής ποίησης, της επικής ποίησης. Ακόμη και η ουρανία, η μουσα της αστρονομίας, συνδέεται με τη μουσική μέσα από την περίφημη θεωρία των σφαιρών, που κάθε σφαίρα, κάθε πλανήτης βγάζει τον δικό του ήχο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλες οι μουσες συνδέονται με τη μουσική. Επίσης, κάτι πολύ χαρακτηριστικό σε σχέση με την αρχαία παράδοση είναι ότι οι μουσες είναι θυγατέρες του Διός,
και της μνημοσύνης, της θεάς δηλαδή της μνήμης, που ακριβώς αυτό έρχεται πάλι να μας υπενθυμίσει πολύ συμβολικά την έννοια της παράδοσης, έτσι όπως θα τη δούμε. Η θεά της μνήμης, λοιπόν, η μνημοσύνη, είναι μητέρα των μουσών. Με αυτόν τον τρόπο οι μουσες συνδέονται με το παρελθόν, αλλά ταυτοχρόνως είναι ακόλουθοι του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είναι ο θεός της μουσικής, του φωτός, της μαντικής, βλέπε μέλλον, και κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά και της πολιτικής. Αν αναλογιστούμε το ρόλο που παίζουν τα αρχαία μαντεία σε όλο τον πολιτικό και κοινωνικό κόσμο της αρχαιότητας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσω του Απόλλωνα οι μουσες συνδέονται και με το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο επίσης το ότι ο θεός της ιατρικής, ο Ασκληπιός, είναι γιος του Απόλλωνα. Και μάλιστα τον γεννάει και αυτός, έχει τελείως στενή σχέση μαζί του, γιατί τον γεννάει από τη γάμπα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Δίας γεννάει την Αφροδίτη, γεννάει την Αθηνά από το κεφάλι του, ακόμη πιο προσωπική σχέση δηλαδή του Θεού με το τέκνο του, και ο Απόλλωνας γεννάει τον Ασκληπιό από τη γάμπα του. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η χρήση της μουσικής στα αρχαία Ασκληπία, όπου έχουμε κυριολεκτικά μουσικές συνταγές στις λεγόμενες εγκυμήσεις, όπως και στις μέρες μας γίνονται οι ολονυχτίες. Στα ιερά του Ασκληπιού υπήρχαν ειδικοί μουσικοί, οι οποίοι έπαιζαν συγκεκριμένα κομμάτια, και μάλιστα υπάρχουν και μουσικές συνταγές ότι μία μελωδία στον φρύγιο ήχο, σε συγκεκριμένη κλίμακα, επικουφίζει τα άλγη της Ισχυάδος. Δηλαδή, βοηθάει στο λουμπάγκο. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πλέον δεν έχουμε μόνο απλώς την επίδραση της μουσικής στην ψυχή και στα συναισθήματα, μέσα από την περίφημη θεωρία του ήθους που διακρίνει την αρχαία ελληνική μουσική θεωρία, ότι κάθε κλίμακα, κάθε ρυθμός, κάθε όργανο ακόμη έχει το δικό του ήθος, με την έννοια του τι μπορεί να υποβάλει και να επιβάλλει ακόμα στον ψυχισμό του ακροατή, αλλά υπάρχει και καθαρά σωματική επίδραση και επιρροή της μουσικής και του ήχου. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανακαλύψει πολλούς αιώνες πριν από τη σύγχρονη επιστήμη της μουσικοθεραπείας, που είναι και ιδιαίτερος μόδας στις μέρες μας. Πολλοί φοιτητές μου πηγαίνουν στο Παρίσι για να ξεκινήσουν τέτοιες σπουδές μουσικοθεραπείας. Βλέπουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανακαλύψει όλη αυτή την πολύ σημαντική επιρροή της μουσικής στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Αυτό που στις μέρες μας πλέον η επιστήμη της μουσικοθεραπείας επιβεβαιώνει και πειραματικά, δηλαδή ότι η μουσική επηρεάζει το ρυθμό της καρδιάς, επηρεάζει τα οξέα του στομάχου, επηρεάζει την ηλεκτρική στιβάδα του δέρματος, και γενικά όλες αυτές οι αντιδράσεις, οι σωματικές, καθαρά σωματικές, που προέρχονται από την επιρροή και την επίδραση της μουσικής πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Μην ξεχνάμε ότι ο υπέρηχος διαπερνά το σώμα. Ότι ο υπέρηχος φτάνει να σπάσει πέτρες στα νεφρά. Και να προβληματιστούμε ότι τελικά σε όλο αυτό το ηχητικό σύμπαν στο οποίο είμαστε εκτεθειμένοι, δεν υπάρχουν μόνο οι ήχοι που ακούμε, αυτούς δηλαδή που καταλαβαίνει και αναλύει το ακουστικό μας αισθητήριο, αλλά υπάρχουν χιλιάδες ήχοι, υπέρηχοι ή υπόηχοι, τους οποίους δεν συνειδητοποιούμε, αλλά είμαστε συνέχεια εκτεθειμένοι σε αυτούς. Με αυτή την έννοια, πύλη της ενέργειας για τον οργανισμό, όσο και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι το αυτί. Δεν είναι τα μάτια. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο λαός μας, το «άκου να δεις». Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει πρώτο-πρώτο το βιβλίο της Γένεσης. «Εν αρχή είναι ο λόγος και Θεός είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν».
Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένετο. Δεν είναι ότι κοίταξε ο Θεός, άγγιξε ο Θεός, δεν ξέρω τι άλλο έκανε ο Θεός. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως. Με αυτή την έννοια, ο ήχος προηγείται ακόμη και του ίδιου του φωτός. Και ακριβώς αυτό μας παραπέμπει στην γενεσιουργό δύναμη του ήχου. Ο ήχος έχει δύναμη να γεννήσει, αλλά και ταυτοχρόνως δύναμη να καταστρέψει, όπως πολύ συμβολικά επίσης στη Βίβλο βλέπουμε στις άλπιγγες της Ιεριχούς. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σε όλες τις αρχαίες μυθολογίες και σε όλες τις θρησκείες πάντα υπάρχει ο Θεός του καλού και του κακού, που εκφράζονται, ο καθένας έχει τον δικό του ήχο και εκφράζεται μέσα από τον ήχο και με τον ήχο αυτόν δημιουργεί ή καταστρέφει. Όχι μόνο συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά. Υπενθυμίζοντάς μας λοιπόν αυτή την, από την αρχαιότητα, διατυπωμένη επίδραση της μουσικής στην ψυχή και στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο και είναι γεγονός ότι όλες οι μορφές εξουσίας, είτε θρησκευτική λέγεται αυτή πρωταρχικά, είτε στρατιωτική, είτε πολιτική, είτε οικονομική πλέον εξουσία στις μέρες μας, τι κάνουν, διαχειρίζονται τον ήχο, τη μουσική, τον ήχο γενικότερα, για να επιβάλλουν, αρχικά να υποβάλλουν και στην ουσία να επιβάλλουν στους πιστούς τους, στους οπαδούς τους, συναισθήματα και αντιδράσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τελικά όποια μορφή εξουσίας διαχειρίζεται και ελέγχει τον ήχο μιας κοινωνίας, αυτή μπορεί ακριβώς και να επηρεάσει άμεσα τις αντιδράσεις, μπορεί να βρει την καλύτερη δίωδο για τον εγκέφαλο και για την ψυχή. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαιότητα και μάθαιναν τους νόμους τραγουδιστά, ότι οι περισσότεροι από τους νομοθέτες, βλέπες όλων και τα λοιπά, έγραφαν τους νόμους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τραγουδιούνται για να απομνημονευτούν. Μην ξεχνάτε το ρόλο που παίζουν τα στρατιωτικά και τα πολιτικά τραγούδια σε όλες τις μορφές της εξουσίας, αλλά ακόμη δεν μπορεί κανείς να φανταστεί οποιαδήποτε μορφή θρησκείας χωρίς μουσική. Και βέβαια στις μέρες μας βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά το πώς το σύγχρονο μάρκετινγκ αξιοποιεί τον ήχο για να περάσει τα δικά του μηνύματα. Από το τραγουδάκι στο σούπερ μάρκετ με το οποίο θα σου έρθει ο συνειρμός για να αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν. Και εδώ πλέον βλέπουμε άλλη μια προσπάθεια της σύγχρονης, του σύγχρονου μάρκετινγκ, της σύγχρονης εξουσίας, να επηρεάσει τον ήχο, το πώς θα δεχτείς τον ήχο, μέσω του οπτικού στοιχείου. Γιατί πλέον έχουμε το πώς εισπράττουμε τον ήχο, περνάει μέσα από το οπτικό ακουστικό. Δηλαδή, περνάει μέσα από αυτό που στις μέρες μας έχει καταλήξει να είναι το βίντεο κλιπ. Ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και με το οποίο εγώ είχα μια προσωπική σχέση και μου έδινε την ελευθερία να έχω τους δικούς μου συνειρμούς με το τι μου φέρνει η μουσική, η στίχη του. Από τη στιγμή που το είδα σε ένα βίντεο κλιπ, μου δέσμευσε τελείως τον τρόπο με τον οποίο το εισπράττω. Γιατί πλέον το συνέδεσα με το κάμπριο, με την ξανθιά κυρία που είναι στο πλάι αυτού νου και όλο το lifestyle το οποίο θέλει να μου περάσει σήμερα αυτό το σύγχρονο μάρκετινγκ και πλέον δεσμεύτηκε απόλυτα η προσωπική μου σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι. Ας πούμε, ένας από τους λόγους που πια δεν μπορώ να ακούσω τα Κάρμινα Μπουράνα του Ορφ, είναι ότι με το που αρχίζει αυτό το έρμο το κομμάτι το πρώτο, αμέσως το συνδέω από την πολιτική συγκέντρωση του Πασόκ μέχρι τα Ξηραφάκια. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ακριβώς βλέπετε ότι ένα κομμάτι χρησιμοποιείται και για πολιτική συγκέντρωση, αλλά και για διαφήμιση Ξηραφακίων. Όπως και το γεγονός ότι όσο προχωράμε προς τις μέρες μας, όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι οι περίφημες μουσικές των εκλογών πλέον απεκδίονται, αρχικά απεκδίονται από το στοιχείο του λόγου, της ταυτότητας, και σχεδόν στις
προτελευταίες εκλογές, βλέπουμε και τα δύο μεγάλα κόμματα να χρησιμοποιούν μουσικές του ίδιου συνθέτη, του Βαγγέλης, οι οποίες αντίστοιχα έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις και προέρχονται από τηλεοπτικές ταινίες, χωρίς λόγο πλέον και σε τελευταία ανάλυση και χωρίς ιδεολογία. Όλο αυτό το κίνημα της μουσικής του ασανσέρ ή του λόμπι του ξενοδοχείου. Γενικά βρισκόμαστε στις μέρες μας εκτεθειμένοι σε κάθε μορφής ήχους, οι οποίοι πλέον μετατρέπονται σε έναν ηχητικό πολτό. Από τη στιγμή δηλαδή που θα βγεις από το σπίτι σου, συνέχεια είσαι εκτεθειμένος σε ήχους και μουσικές, που τελικά όμως, και εδώ είναι ο προβληματισμός, είναι μουσικές χωρίς ταυτότητα, χωρίς παράδοση. Δηλαδή, είναι μουσικές που τελικά σε εμάς τους ίδιους δεν έρχονται να λειτουργήσουν σαν ένα σύμβολο μέσα από το οποίο θα προσδιορίσουμε εμείς τον εαυτό μας στο χώρο, τον κοινωνικό και τον ανθρωπογεωγραφικό, στον οποίο εντασσόμαστε. Και αυτός είναι ένας πρώτος προβληματισμός, τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και μετά το διάλειμμα που θα έχουμε μια δυνατότητα, θα αφήσουμε χρόνο ακριβώς για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα και την λειτουργία και το νόημα της μουσικής, που όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου παροχημένο, αλλά είναι ίσα πάρα πολύ μέσα στη σημερινή και στη σημερινή πραγματικότητα, έρχεται να μας προβληματίσει για την ίδια τη φύση αυτού που λέμε μουσική και ήχος. Να σας θυμίσω επίσης ότι η ακοή είναι η πρώτη αίσθηση η οποία αναπτύσσεται στο έμβριο. Ήδη από τον τέταρτο μήνα, μέσα στην κοιλιά της μάνας, το έμβριο ακούει. Επίσης πριν από την όραση ή άλλες αισθήσεις. Ακούει τη φωνή της μητέρας, ακούει τις φωνές του περιβάλλοντος και τις μουσικές, ακούει τον ήχο της μυριαίας αρτηρίας, ο οποίος περνάει δίπλα από τη μήτρα. Και μάλιστα έχουν γίνει και πολλές μελέτες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να χαλαρώσουν τα μωρά μετά τη γέννα, ακριβώς ηχογραφώντας και βάζοντάς τους να ακούσουν τέτοιους ήχους της μήτρας, που ακριβώς τους μεταφέρουν τα μωρά πάλι στην κατάσταση αυτή την εμβριακή. Ο κοχλίας, που είναι στη βάση του ακουστικού μας οργάνου, έχει πάνω από 2.500 κύτταρα. Αυτά λοιπόν, όλους τους ήχους που παίρνουμε από το περιβάλλον μας, τους μετατρέπουν σε ενέργεια. Και ακόμη και την ώρα που έχουμε κλειστά τα μάτια και κοιμόμαστε, εμείς ακούμε. Τα έχετε προσέξει κάποιες στιγμές που μπορεί να πέσετε, να νιώθετε ότι πέφτετε απότομα έτσι μέσα στον ύπνο σας. Είναι γιατί ακριβώς υπάρχει ένας συγκεκριμένος ήχος, ο οποίος, ενώ δεν τον συνειδητοποιείτε, τον ακούτε και σας μεταφέρει αυτόματα από τη μια ενεργειακή κατάσταση στην άλλη. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει, ας πούμε, το βράδυ όταν πάω να κοιμηθώ αργά και δουλεύω, δεν στο έχω πει αυτό, και πάω να κοιμηθώ, μπορεί να κάνω θόρυβο αρκετό, η γυναίκα μου δεν ξυπνάει. Όταν πάω να κλείσω το διακόπτη του φωτός που είναι στο μπάνιο και ακούγεται αυτό ένα πολύ λεπτό τσακ, πετάγεται. Γιατί ο συγκεκριμένος ήχος έχει μια συχνότητα πάρα πολύ έντονη σε σχέση με τα μπάπα μπούπα που μπορώ να κάνω εγώ στα πόδια μου και αμέσως αυτό το πράγμα την οδηγεί στο να ξυπνήσει. Βλέπετε λοιπόν πόσο τελικά η ποιότητα και το χαρακτηριστικό του ήχου παίζει ρόλο στο πώς θα το εισπράξουμε και πώς θα αντιδράσουμε. Όλη αυτή λοιπόν η εισαγωγή είναι ακριβώς για να σας προβληματίσω για το πόσο μεγάλη τελικά δύναμη έχει ο ήχος και ότι πραγματικά είμαστε αυτό που ακούμε και όχι αυτό που βλέπουμε ή αυτό που τρώμε ή οτιδήποτε άλλο. Και ακριβώς εδώ άλλος ένας προβληματισμός είναι σε σχέση με το πώς εισπράττουμε εμείς και επεξεργαζόμαστε αυτόν τον ήχο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ακούσετε τη φωνή του αγαπημένου ή της αγαπημένης σας, αμέσως έχετε, ο καθένας από εμάς έχει μια αντίδραση ιδιαίτερη.
χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά του, κάνει λέει, ή λέει «Οχ, πάλι μου ήρθε αυτός». Αν ακούσω εγώ τη φωνή του αγαπημένου ή της αγαπημένης σας, σκασίλα μου. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι τον συγκεκριμένο ήχο, ο καθένας από εμάς πλέον τον επεξεργάζεται τελείως διαφορετικά σε σχέση με τα βιώματά του, με τις εμπειρίες του, με την παιδεία του. Αν ακούσω ένα τραγούδι που κάτι μου θυμίζει εμένα, θα συγκινηθώ, θα μπω τα κλάματα, θα γελάσω, δεν ξέρω εγώ, θα αντιδράσω. Αν ακούσετε το ίδιο τραγούδι εσείς, δεν θα σας πει τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό έρχεται να μας επιβεβαιώσει το ότι σημασία πλέον από εκεί και πέρα έχει το πώς εισπράττει ο καθένας και επεξεργάζεται αυτόν τον ήχο. Με λίγα λόγια, είμαστε συνέχεια εκτεθειμένοι από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε στον ήχο. Και επίσης δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος δεν ακούει δεν εισπράττει τα κύματα του ήχου, την ενέργεια του ήχου. Και εδώ έρχομαστε σε άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που το ανοίγουμε και το αφήνουμε έτσι προς προβληματισμό, ότι αυτός ο οποίος δεν ακούει, που είναι κοφός, τις περισσότερες φορές είναι και άλαλος. Δηλαδή, πρέπει να ακούσεις για να διαμορφώσεις κι εσύ ήχο. Αλλιώς δεν μπορείς να διαμορφώσεις ήχο. Επικοινωνείς και εκφράζεσαι μέσω μιας γλώσσας νοηματικής. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εδώ βλέπουμε ότι ο ήχος οδηγεί στο να εκφράσεις ήχο, άρα οδηγεί σε αυτό που λέμε γλώσσα. Το να διαμορφώσεις ήχο. Και εδώ ακριβώς ερχόμαστε στο συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στο λόγο, στη γλώσσα και στη μουσική, που είναι για να αρθρώσω εγώ λόγο και για να φτιάξω ήχο, τι πρέπει να κάνω, είναι ο ρυθμός. Άλλο ένα λοιπόν πρωταρχικό στοιχείο, στο οποίο επίσης οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πρωτοπόροι και εκτός από τον όρο μουσική, δώσανε και τον όρο ρυθμός για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Διατυπώνεται ο όρος ρυθμός στον αρχίλοχο τον Πάριο, λυρικό ποιητή του 7ου αιώνα, που λέει «γίγνος και δίος ρυθμός ανθρώπους έχει». Δηλαδή γνώριζε ποιος ρυθμός είναι στα ιωνικά, με την έννοια της ψυχικής διάθεσης. Αυτό εννοεί ρυθμός. Κατέχει τους ανθρώπους, διακατέχει τους ανθρώπους. Άρα ο ρυθμός τελικά δίνει αυτή την εσωτερική ψυχική διάθεση. Είμαι, λέει, σε άσχημο ρυθμό. Αυτό ακριβώς, ή είμαι σε τακτικό ρυθμό, οργανώνομαι, μπαίνω σε μια ψυχική διάθεση. Ο ρυθμός λοιπόν έρχεται να είναι το συνδετικό στοιχείο που οργανώνει τον ήχο. Για έκφραση και επικοινωνία στη συνέχεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επικοινωνίας πρωταρχικού τύπου, ότι χρειάζεται ένας ρυθμός όλοι μαζί και ένας ήχος για να κινήσουμε κάτι. Τραβάτε. Ο συντονισμός μιας κίνησης χρειάζεται έναν ήχο. Πάρα πολύ απλό. Μέχρι τον Αστερίξ που έχει το μαύρο που κοπανάει το τύμπανο για να τραβάνε κουπί ή κοπηλάτες στη γαλέρα. Ή σε όλες βέβαια τις αντίστοιχες αρχές Τριήρης και τα λοιπά. Και ακόμη μέχρι σήμερα το Αίγια Μόλα, Αίγια Λέσσα, οι περίφημες βόγες του κουπιού, που πολύ ωραία παραδείγματα έχει ηχογραφήσει ο Μάρκος ο Δραγούμης στην Αίγινα, ακόμη και μέχρι σήμερα οι ψαράδες της Αίγινας έχουν τις λεγόμενες βόγες του κουπιού, που είναι ακριβώς να συντονίσουν τη δουλειά τους. Εξαιρετικά παραδείγματα επίσης έχουν ηχογραφηθεί στους ψαράδες του τόνου της Σικελίας ή στους βαρκάριδες του Γάγκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με το οποίο οι άνθρωποι συντονίζουν τη δουλειά τους μέσω του ήχου. Στο σημείο λοιπόν αυτό, όπου ο άνθρωπος, η κοινωνία, αρχίζει να οργανώνει τους ήχους της για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει, βρίσκεται η βάση, η γένεση, η πηγή δύο πολύ βασικών συστημάτων, των δύο βασικότερων συστημάτων, ηχητικών συστημάτων, ηχητικών κωδίκων, μέσα από τους οποίους οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι ομάδες εκφράζονται και επικοινωνούν. Η γλώσσα και η μουσική.
Δύο κώδικες που τελικά μέσω του ήχου και του ρυθμού έχουν κοινή καταγωγή, αλλά στην πορεία εξειδικεύονται. Και εδώ ακριβώς είναι θέμα πολιτισμικής πρακτικής και πολιτισμικής επιλογής το πώς διαφοροποιείται το ένα σύστημα από το άλλο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, σκεφτείτε πώς μαθαίνει το μωρό να επικοινωνεί και να εκφράζεται. Μέσω του ήχου. Η κοινωνία λοιπόν, η μαμά αρχίζει και του λέει μικρές συλλαβές. Λα. Λα-λα, γα-λα. Αυτό το ωραίο άσπρο πράγμα που μας ξεδιψάει και μας κάνει να νιώθει και μας χορταίνει, λέγεται λα στην αρχή. Μετά λέγεται λα-λα, μετά το μαθαίνει ότι είναι γα-λα. Αυτό για το Ελληνάκι. Δηλαδή στο δικό μας πολιτισμικό σύστημα, στη δική μας παράδοση, στη δική μας ομάδα. Αν είναι το Ιταλάκι, θα μάθει και του πεις γα-λα, θα σας κοιτάξει όπως εγώ, αν μου πείτε για το όνομα της αγαπημένης σας. Δηλαδή, δεν του λέει κάτι. Θα πρέπει να του πεις το λάτε. Από εδώ τι βλέπουμε, ότι τελικά κάθε ομάδα συνδέει έναν ήχο ως σημαίνον, με την έννοια της σημειολογίας, με ένα σημενόμενο, με ένα αντίστοιχο. Και εδώ ακριβώς είναι ένα ολόκληρο θέμα πια πολιτισμικής και κοινωνικής μάθησης, το πόσο μαθαίνει μια κοινωνία να συνδέει ήχους με σημενόμενα. Λόγου χάρη, εμείς επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε τι σας λέω, γιατί όλες αυτές τις λέξεις που ακούτε από το στόμα μου και που αρθρώνω, είναι λέξεις κοινές μεταξύ μας, τις οποίες έχουμε μάθει τι σημαίνει κάθε μία. Αν απευθυνόμουν αυτή τη στιγμή σε ένα αγγλικό κοινό, ή αν σας μίλαγα στα αρβανίτικα, δεν καταλαβαίναμε, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη μουσική. Γι' αυτό σας λέω ότι αν όπου βάλουμε γλώσσα, βάλουμε μπροστά το μουσική γλώσσα, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την φύση και τη λειτουργία τελικά της μουσικής και κυρίως της παραδοσιακής μουσικής. Άρα λοιπόν η γλώσσα είναι ένα σύστημα το οποίο κάποια στιγμή μια κοινωνία το επιβάλλει σε όλα της τα μέλη από τη στιγμή που θα γεννηθούν να το μάθουν για να μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν. Δεν γίνεται το ίδιο με τη μουσική. Η μουσική λοιπόν είναι ένα πιο εξειδικευμένο ηχητικό σύστημα το οποίο επίσης κάτω από κατάλληλες συνθήκες και σε κατάλληλες περιστάσεις μαθαίνουν τα άτομα της κοινωνίας, ο καθένας με την τάξη του και τη σειρά του, όπως λέγανε παλιά, με το φύλο του, με τις περιστάσεις και τα επιτρεπόμενα και απαγορευόμενα. Και βλέπουμε ότι στις δυτικές κοινωνίες όλο και περισσότερο αυτό το σύστημα εξειδικεύεται και περνάει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, τα οποία πλέον διαχειρίζονται αυτό το σύστημα και η σχέση του υπόλοιπου, των υπόλοιπων μελών της ομάδας μαζί τους, είναι σχέση καταναλωτή. Εδώ λοιπόν είναι ένα πρόβλημα στην εξέλιξη της λειτουργίας αυτού που λέμε μουσική στις μέρες μας και κυρίως στις δυτικές κοινωνίες, ότι η μουσική από ένα κοινόχρηστο μέσον, όπως είναι η γλώσσα, και αυτονόητο κοινόχρηστο μέσον, μέσα από το οποίο εκφράζεσαι και επικοινωνείς στο πλαίσιο της ομάδας σου, καταλήγει τελικά να γίνεται ένα καταναλωτικό προϊόν, το οποίο όλο και περισσότερο εξειδικεύεται και έτσι καταλήγουμε να ακούμε όλο και πιο πολλούς να σου λένε «Εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω, είμαι φάλτσος», μάθαμε το φάλτσος. «Εγώ δεν μπορώ να χορέψω, δεν χορεύω καλά, δεν τραγουδάω καλά». Ενώ σε κοινωνίες ακριβώς πιο ελεύθερες και λιγότερο εξειδικευμένες, όπου η μουσική και ο χορός έχουν διατηρήσει την πρωταρχική έννοια της ταυτότητας για έκφραση και επικοινωνία, είναι αυτονόητο. Η δική μου εμπειρία, ας πούμε, που από μια έρευνα που κάναμε στη Θράκη, πηγαίνοντας στο καφενείο,
καθίσαμε μαζί με τη Ρένατη Λουτζάκη, ανθρωπολόγο του χορού και συνάδελφο. Εγώ άρχισα να μιλάω με τον Καϊντατζή, η Ρένα άρχισε να μιλάει με τη Σουλτάνα του καφενείου, την ιδιοκτήτρια. Μιλάγαμε για το ζωναράδικο και το τι παίζεται εδώ, πώς τα παίζεται, να σου παίξω κτλ. Αρχίζει ο Καϊντατζής να παίζει, σηκώνεται η Ρένα να χορεύει με τη Σουλτάνα, γυρνάει ο καφεντζής, μου λέει, άντε, έλα, σήκω κι εσύ, χόρεψε. Η πρώτη μου, η δική μου αντίδραση τι ήτανε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να χορέψω. Με κοίταξε, του στυλ, έχεις πόδια, δεν είσαι ανάπηρος. Σήκω, χόρεψε. Μετά πολλά σηκώθηκα, μέτραγα και από μέσα μου 1, 2, 3, 4 και τα λοιπά ως μουσικολόγος και κοίταζα τα δωδεκάρια εγώ του ζωναράδικου. Όσο μέτραγα τα δωδεκάρια του ζωναράδικου δεν μπορούσα να χορέψω βέβαια, γιατί δεν έχει και άμεση σχέση. Ο λόγος με τη μουσική είναι κάπως διαφορετικά στα συγκεκριμένα κομμάτια. Όταν αφέθηκα λοιπόν, έμαθα το ζωναράδικο, χόρεψα και τα λοιπά, τελειώσαμε. Πάμε μετά από λίγο καιρό, συνεχίζουμε την έρευνα, πάμε σε ένα άλλο χωριό, στη Νέα Βίσσα, γύρω στα 15-20 χιλιόμετρα από τους ασβεστάδες. Χορεύουμε λοιπόν κάποια στιγμή και έρχεται μια κυρά από εκεί και μου λέει, «Α, εσύ χορεύεις ασβεστάδικα». Δηλαδή, αυτή αναγνώρισε το ύφος των ασβεστάδων όπου εγώ είχα μάθει αυτό το χορό. Βλέπετε λοιπόν ότι που εγώ δεν καταλάβαινα καθόλου το τι έκανα. Αλλά αυτή ήταν σε θέση στο ίδιο πράγμα το οποίο έκανα εγώ, υποτίθεται, τα βασικά βήματα του χορού, να αναγνωρίσει το ύφος του γειτονικού χωριού. Αυτό λοιπόν είναι για να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε στο ότι οι μουσικές ταυτότητες και οι κινητικές ταυτότητες είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες και ότι ο καθένας μέσα από κάποια χαρακτηριστικά που ίσως εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αλλά που οι τοπικές κοινωνίες τα διακρίνουν και τα συνειδητοποιούν, ορίζει αυτό που λέγεται εμείς και οι άλλοι. Και εδώ ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ βασική αρχή της κοινωνικής ανθρωπολογίας που είναι ακριβώς η διαφοροποίηση του εγώ από τον άλλον. Και ουσιαστικά αυτό είναι που διαμορφώνει την έννοια ταυτότητα. Εγώ λοιπόν εκεί κινήθηκα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και χόρεψα ασβεστάδικα. Και αυτοί ήταν σε θέση να το αναγνωρίσουν. Και τώρα δείτε τι άλλο κάνουν, ας πούμε. Υπάρχει και ένας άλλος θρακιώτικος χορός, ο Συγκαθιστός, που επίσης γίνεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο χωριά, αυτό το λέγανε στη Ρένα, ότι στο ένα χωριό το συγκαθιστό τον χορεύουν με τα χέρια έτσι. Ο συγκαθιστός είναι ένας ελεύθερος χορός θρακιώτικος. Στον άλλο τον χορεύουν με τα χέρια εδώ. Αυτή είναι η διαφορά. Πώς αυτό όλο το πράγμα το έχουν θεωρητικοποιήσει, ότι εμείς εδώ στο μικρό μοναστήρι που το χορεύουμε έτσι, είμαστε καλές νοικοκυρές γιατί ανοίγουμε καλό φύλλο, ανοίγουμε φύλλο. Οι άλλες δεν είναι καλές νοικοκυρές, είναι τσάτρα-πάτρα. Βλέπετε λοιπόν αυτή τη διαφορά, πώς μια τοπική κοινωνία αμέσως τη διαφοροποιεί και της δίνει μια ιδεολογική υπόσταση και ένα ιδεολογικό περιεχόμενο που τελικά καθορίζει ταυτότητες. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ βασική η έννοια της ταυτότητας, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από αυτό το τρίπτυχο λόγος, μέλος, κίνηση. Και εδώ ερχόμαστε σε άλλο ένα πολύ βασικό σημείο, που είναι ότι όταν μιλάμε για μουσική, δεν είναι μόνο ήχος, αλλά ήδη συνειδητοποίησαμε ότι η μουσική συνδέεται με το λόγο, είναι και λόγος. Ακόμη και στην οργανική μουσική υπονοείται λόγος από κάτω. Ο λόγος οδηγεί στα σχήματα του ρυθμού,